ανάμεσα στο πλήθος των αρετών, αγαπητοί μου, που στόριζαν τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, τον Άγιον Ιωάννη τον Βαπτιστή, εκείνη που πιο πολύ έλαμπε σε αυτόν ήταν η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Δεν ήταν μικρό πράγμα τη στιγμή που εσημειώνεται το απόγειο της δόξης του, τη στιγμή που τα φτερά της φήμης είχαν φτάσει σε όλη την Ιουδαία γη και Σαμάρια και Γαλιλαία, τη στιγμή που είχε φτάσει να είναι ο πιο δημοφιλής άνθρωπος, να ομολογεί συνειδητά με όλο το βάθος μια σωστής ταπεινώσεως ότι αυτή ουν η χαρά η εμή πεπλήρωται, εκείνον δι αυξάνειν εμέ δε ελατούστε. Δηλαδή ότι εκείνος ο Ιησούς έπρεπε αυτός να αυξάνει και η φήμη του και όλα, εγώ δε να ελαττώνομαι. Και αυτή του η γεμάτη ταπείνωση ομολογία δεν ήταν απλώς μια κουβέντα, ήταν λόγια που έκρυβαν μια σειρά από ενέργειες, ήταν λόγια που έδειχναν μια ήδη παρμένη στάση. Όταν ερωτάται επισήμως από τους ιερείς μήπως αυτός είναι ο Χριστός, δεν σφετερίζεται ξένους τίτλους αλλά αρνείται. Ούτε ο Ηλίας το είπαν σεις ο Ηλίας, ούτε ο κατεξοχήν προφήτης, ο δε κατεξοχήν προφήτης όπως μίλησε ο Μωυσής ήτανε βέβαια ο Μεσσίας, ομολογεί ότι δεν είναι. Αρκείται να σημειώσει μόνον ότι είναι απλώς μια φωνή που φωνάζει στην έρημο, φωνή βοόντος, ούτε καν πρόσωπον, φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Κι όμως ο Ιωάννης κατά αυτήν την μαρτυρία του ιδίου του Κυρίου μας είναι ομίζον εν γεννητής γυναικών, προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού ουδήσεστην. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος από τον Ιωάννη που ποτέ γέννησε γυναίκα άνθρωπο. Βλέπετε εδώ η Αγία Ταπείνωσης. Το βλέπουμε αυτό από την Ιερή Ιστορία με την αρετή της ταπεινοφροσύνης, ότι κοσμούνται όλες οι Άγιες κορυφές. Τι είναι η ταπείνωση? Είναι η στολή του Θεού. Γιατί ο Θεός την ταπείνωση περιευλήθη και ήλθε εις την γη. Αν η ταπείνωση δεν ήταν η στολή της θεότητος, τότε ο Ιησούς δεν θα έφτανε στον Ιορδάνη να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Και όποιος άνθρωπος προσπαθεί να ζει ταπεινά, του Θεού μοιάζει και είναι παιδί του Θεού. Χαρακτηριστικά γράφει για τον ταπεινό άνθρωπο ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος και λέγει: ο ταπεινός άνθρωπος, σε απόδοση, όλους τους αγαπά και όλοι τον αγαπούν, όλοι τον επιθυμούν και όπου φθάνει σαν άγγελο φωτός τον υποδέχονται. Ο σοφός και ο διδάσκαλος σωπαίνουν μπροστά του, όλοι το στόμα του κοιτάζουν και τα λόγια του προσέχουν σαν λόγια Θεού. Τα απλά και μετρημένα του λόγια είναι σαν τα λόγια των σοφών και είναι γλυκύτερα από το μέλι στον φάριγγα. Από όλους σαν Θεός λογαριάζεται, έστω κι αν είναι αγράμματος και άσημος στην εμφάνιση. Η ταπείνωση, αγαπητοί μου, είναι μία μυστική δύναμη που κυριολεκτικά υποβάλλει το περιβάλλον. Είναι μία αρετή που δίδεται σε εκείνους που επέτυχαν προηγουμένως όλες τις άλλες αρετές. Είναι η συνισταμένη όλων των άλλων αρετών. Η ταπείνωση
δεν είναι ο αυτοεξευθελισμός, όπως μερικοί νομίζουν. Είναι η πραγματική γνώση του εαυτού μας. Είναι αυτό που λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η απόθεση του ματαίου φρονήματος και η από του επάρματος και ύψους αλαζονικού και η ύματος διακένου προς την οικίαν αξίαν επάνωδος. Να γυρίσεις πίσω και να την δεις και να την προσδιορίσεις και να την ομολογήσεις την πραγματική σου αξία. Αλλά κανείς δεν βλέπει από μας την πραγματική μας, ο καθένας την πραγματική του αξία. Η ταπείνωση διαποτίζει ολόκληρη την προσωπικότητα του ανθρώπου και χαρακτηρίζεται από την πληρότητα τριών πτυχών του: την ηθική πτυχή, τη διανοητική και την υλική ή σωματική. Να τα εξηγήσουμε. Η ηθική ταπείνωση πρώτα-πρώτα είναι η γνώση της αμαρτωλότητός μας. Ταπείνωση σημαίνει συγκέντρωση της καρδιάς, ενώ αλαζονία σημαίνει σκόρπισμα της καρδιάς. Μέσα σε αυτή τη συγκέντρωση της καρδιάς βλέπει ο άνθρωπος την αληθινή του κατάσταση. Ο Αποστολός Παύλος στην πορεία της ηθικής του ζωής κατέβηκε τρία σκαλοπάτια ταπεινώσεως. Έλεγε, έγραφε: «Είμαι ο έσχατος των Αποστόλων». Μετά αργότερα έγραφε: «Είμαι ο έσχατος των ανθρώπων». Και τέλος έγραφε: «Είμαι ο έσχατος των αμαρτωλών». Πρέπει να γίνουμε οι τελώνε της παραβολής. Δεύτερον, έχουμε τη διανοητική ταπείνωση. Είναι η ακριβής γνώση των προσόντων μας. Λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος: «Μη υπερφρονήν παροδί φρονήν, αλλά φρονήν ιστοσοφρονήν». Μην έχουμε φρόνηση πιο πάνω από εκείνη την οποία πρέπει να έχουμε. Δηλαδή να έχουμε πάντοτε μπροστά στα μάτια μας ότι ικανότης ημών εκ του Θεού εστί. Θα γράψει στη Δευτέρα προς Κορινθίους ότι η ικανότητά μας είναι από τον Θεό. Αν είμαι κάτι, ναι, δεν το αρνούμε, δεν λέω ψέματα, αλλά είμαι από τον Θεό. Ο Θεός μου έδωσε αυτό το α ή β χάρισμα. Ακόμη να ενθυμούμε, θα αγαπητοί μου, τα χαρτία του Σοκράτους και τα κονχύλια του Νεύτωνος. Όταν κάποτε είπαν στον Σοκράτη: «Γιατί δεν τα γράφεις αυτά τα ωραία και σοφά λόγια που μας λες?», εκείνος απήντησε: «Θεωρώ ότι τα χαρτιά είναι πιο ακριβά από τα λόγια μου». Ο Δε Νεύτων, όταν τον επίνεσαν, είπε: «Τι είμαστε εμείς? Απλώς», λέει, «στην παραλία του αγνώστου και εκεί βρίσκουμε κάνα κοχυλάκι και λέμε: α, βρήκα ένα κοχυλάκι». Και τρίτον, να έχουμε σωματική ή υλική ταπείνωση. Να διαθέτουμε μια αληθινή γνώση των σωματικών μας και των υλικών μας προσόντων και των περιουσιακών μας ακόμη δυνατοτήτων. Ο σοφός Σιράχ έλεγε: «Τρία είδη εμίσης εν η ψυχή μου, πτωχόν υπερήφανον, πλούσιον ψεύτην, γέροντα μοιχών, ελαττούμενον συνέση». Μη μας καταλαμβάνει η αλαζονία για τυχόν προσόντα σωματικό. Είμαι όμορφος, είμαι όμορφη, έχω τόσα πλούτη, έχω τόσα χωράφια, έχω τόσα σπίτια, έχω τόσες λίρες. Μη το κάνουμε αυτό. Μη επιδεικνυόμεθα για μέγεθος περιουσίας. Ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου, το πάθημα του μαθητού του Σοκράτους πάλι, που ευκαυχάτω για την περιουσία του. Έλεγε: «Έχω πολλά κτήματα». Του λέει ο Σοκράτης: «Για φτιάξε μου κάτω στο χώμα την χαρτογράφηση της Αττικής των Αθηνών». Έφτιαξε το περίγραμμα.
πες μου τώρα πού ακριβώς είναι τα χωράφια σου. Μα καημένε στο κράτη, του λέει, δεν φαίνονται, είναι. Για αυτά που δεν φαίνονται λοιπόν τόσο πολύ καυχάζε. Αγαπητοί, για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να περάσουμε σκύβοντας από την πολύ χαμηλή θύρα που είναι η ταπείνωση. Ένα θαυμάσιο υπόδειγμα ταπεινώσεως προβάλλεται για μας σήμερα ο εορταζόμενος Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Γι' αυτό είναι και ο μείζων εν γεννητής γυναικών. Η ταπεινοφροσύνη του είναι ο ευθυγραμμιστής όλων των πράξεών μας. Έστω λοιπόν να είναι το σύνθημα της ζωής μας. Ναι, το σύνθημα της ζωής μας, αγαπητοί μου, ταπεινόφρονες. Αμήν.